μην ξεχάσουμε να συμπεριφερόμαστε, να μην ξεχάσουμε να συζητάμε, να συστηνόμαστε και να κάνουμε όνειρα. Θέλω λοιπόν να σας πω αυτό ακριβώς, ότι έχει τεράστια σημασία να αναλάβετε την ευθύνη. Αν θέλετε να γίνετε επιτυχημένοι, πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχουν 4 αρχές και 4 προϋποθέσεις. Για να γίνετε επιτυχημένοι μαθηματικά, χωρίς πιθανότητα εκτροπής από την επιτυχία. Θα σας πω λέξεις μόνο. Στόχος, λόγος, τρόπος, χρόνος και μέσα. Τις αρχές δεν θα σας πω όταν αρχίσετε να βελτιώνετε τη συνεργασία μαζικά, θα σας κάνω ολόκληρο σεμινάριο. Στους συνεργάτες θέλω να τους πω πόσο πολύ χαίρομαι που τους βλέπω να είναι επιτυχημένοι. Να είστε καλά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν θυμάστε σε αυτόν τον κόσμο, είχε και ένα σωρό και δημιουργικό νέο. Του οποίου δεν μπορώ να εισηγηθώ. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πολύ νέο. Μπράβο που με επιλογές ενδυναμώνει την ομάδα, διότι μόνο με έτσι μπορεί αυτή να προκόψει και να προκόψει. Με τον Περικλή είμαστε καταρχήν φίλοι. Εκτιμώ πάρα πολύ την επαγγελματισμό που έχει και τον τρόπο με τον οποίο έχει δουλέψει τόσα χρόνια στην αγορά. Ο Περικλής κατάφερε και έκανε αυτή τη μεγάλη μεταπίδηση από το Agency System στο ελεύθερο πρακτορείο, το οποίο είναι μια πράξη κουράγιου, που να πιστεύεις τον εαυτό σου για να την κάνεις. Και την έκανε πολύ επιτυχώς και τώρα είναι απόλυτο αφεντικό της δικής του δουλειάς. Και έχει καταφέρει να συνεργάζεται με ποιοτικές εταιρείες, να προοδεύει και αυτό που είπα και προηγουμένως, να έχει μια ομάδα δεμένη σαν οικογένεια. Και αυτό τον οδηγεί και σε περαιτέρω επιτυχίες. Είμαι πολύ χαρούμενος να τον βλέπω που εξελίσσεται έτσι, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ασφαλιστής. Καταρχήν, η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή. Όπως είπα και στην εκδήλωση, έχουμε καταφέρει σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς από κοινού να διπλασιάσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και αυτό είναι ενδεικτικό και της πολύ καλής συνεργασίας αλλά και της πολύ καλής δουλειάς που κάνει ο Περικλής και η ομάδα του. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη My Life Partners. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες της My Life Partners και ιδιαίτερα στον Περικλή τον Φαραώ, που είμαστε και φίλοι, έχουν καταφέρει να έχουν χτίσει μια πάρα πολύ καλή εταιρεία για μεσολάβηση, από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για αυτούς για το μέλλον και ευελπιστώ η συνεργασία μας όχι μόνο να παραμείνει σταθερή, αλλά να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Με τον Περικλή τον Φαραώ και την ομάδα του έχουμε μια πολύ ποιοτική συνεργασία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και μάλιστα εμείς με τη δυναμική που αναπτύσσουμε τον τελευταίο καιρό, ιδίως στο κομμάτι της ζωής και της υγείας, νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό το οποίο έχουμε διακρίνει στην ομάδα αλλά και στον ίδιο τον Περικλή που λειτουργεί πραγματικά σαν ηγέτης μιας οικογένειας είναι το μέλλον. Δηλαδή βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το οποίο θέλει μια καλή ομάδα να έχει σαν εξέλιξη. Αναπτύσσεται, βάζει στόχους, πετυχαίνει, πηγαίνει για τον επόμενο και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εμείς ως ασφαλιστική εταιρεία διεκδικούμε και απολαμβάνουμε ένα μερίδιο. Το 1987 λοιπόν ξεκίνησα χωρίς να είναι η βασική μου εργασία, έγινε όμως πολύ σύντομα. Με ποια αφορμή? Η αφορμή που έγινε ουσιαστικά έδωσα πολλές συστάσεις, γιατί ήμουνα στο ελεύθερο επάγγελμα, έδωσα πολλές συστάσεις σε κάποιον κύριο που αυτός με εκπαίδευσε και με έβαλε πια στο κομμάτι των ασφαλιών. Ποιες φορές έχει εκείνη η εποχή με τη σημερινή? Πάρα πολλές. Δεν μπορώ να πω ότι τότε ήταν πιο εύκολα και σήμερα είναι πιο δύσκολα ή το αντίστροφο. Έτσι, πιστεύω όμως ότι είναι πάντα αν το αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θα παίξει ρόλο η εποχή, δεν θα παίξει ρόλο η δυσκολία, γιατί αυτό που κάνουμε είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους, άρα πρέπει να τους δίνεις την αγάπη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Είχα την ευλογία να γεννηθώ σε μια οικογένεια εντάξει, ασφαλιστή, αλλά και πιο πολύ και στην οικογένεια του Περικλή του Φαραώ απευθείας. Οπότε πάντα γύρω μου, ο κύκλος μου ήταν από την MLP. Αυτό σου δίνει τρομερό κίνητρο, σε μεγαλώνει με άλλες αξίες, με τα ήθη και τις αρετές που πρέπει να εκπροσωπεί ο κλάδος. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και μαθαίνουν. Είναι ανοιχτές βιβλιοθήκες. Είδαμε λοιπόν σήμερα ότι βραβευτήκατε. Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς?
Είναι ο κόπος όλου του έτους, με τη βοήθεια τόσο του Αλέξανδρου και της γραμματείας μου, να ανταποδίδεται ουσιαστικά και με αυτή τη βράδυση. Σήμερα όντως οι εποχές είναι δύσκολες, οι ανάγκες όμως δεν πάβουν να υπάρχουν. Την ασφαλιστική προστασία την χρειάζεται, πιστεύω, το κάθε νοικοκυριό. Επομένως, είναι σε εμάς ένας πρωτεύοντας ρόλος να πάμε σπίτι-σπίτι και να το μεταλαμπαδεύσουμε, την ιδέα της ασφάλισης. Η My Life Partners για μένα είναι μια οικογένεια. Είναι ένα πρότυπο σχολείο, μπορώ να πω, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το οποίο μαθαίνουμε και θα μαθαίνουμε για πάντα. Το γραφείο, εντάξει, είναι μια, στην ουσία, επιβράβευση των κόπων μιας χρονιάς. Βλέπεις το αποτέλεσμά σου και σε κάνει να νιώθεις ευχάριστα και σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις. Χρονιά όντως ήταν δύσκολη, και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη λόγω κορονοϊού. Το θέμα σε τέτοιες καταστάσεις είναι να μπορείς να προσαρμόζεσαι. Να χρησιμοποιείς τα μέσα που δίνουν τεχνολογία, κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, προκειμένου να έχεις επαφή έστω και από απόσταση. Και από εκεί και πέρα, κάνοντας τη δουλειά σου, μη φοβούμενος ό,τι υπάρχει, προχωράς και πετυχαίνεις. Δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος. Πιστεύουμε ότι η επιβράβευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας ηθικός για όλους μας. Βραβεύονται και νέοι και παλαιοί συνεργάτες. Βραβεύουμε την αύξηση της δουλειάς τους. Είναι μια σημαντική ημέρα. Πιστεύουμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ στο θεσμό και πιστεύουμε στην υποχρέωση να είμαστε πολύ συνεπείς σε όλο τον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Ως My Life Partners επενδύουμε πάρα πολύ στο συνεργάτη, στην εκπαίδευσή του, στις ποιότητες, να είναι πολύ ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Αναπτυσσόμαστε πολύ στην επαρχία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αυτή είναι η επένδυσή μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να μπει στον κλάδο αυτό σήμερα? Πρώτα απ' όλα να σηκώσει μανίκια, να πιστέψει πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους. Είναι μια δουλειά για ανθρώπους με ανθρώπους. Πρέπει να τους αγαπάμε, να τους εμπιστευόμαστε, να τους στηρίζουμε. Και σίγουρα και αυτοί θα μας στηρίξουν στην πορεία. Οπότε να πιστέψουν πάρα πολύ στο θεσμό και στον άνθρωπο. Η παρουσία του κυρίου Δούκα και του κυρίου Γεωργακόπουλου σήμερα εδώ πέρα τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά. Ο κύριος Παλαιολόγος είναι η αρχή και ο κύριος Γεωργακόπουλος είναι το φλερτ. Είναι ένα φλερτ συνεχόμενο ετών.